Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, έχω την τύχη να υπηρετώ το λαό μας από δύο μετερίζια. Από το μετερίζι του Δημόσιου Πανεπιστημίου και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπηρετώ αρκετά χρόνια εκεί. Εκεί λοιπόν στις συζητήσεις, όπως είπε και ο γραμματέας, πρόσωπο με πρόσωπο πια, γιατί έτσι πρέπει να πάμε, πόρτα-πόρτα, πρόσωπο με πρόσωπο, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, οι μαθητές μου, άσχετοι, με ρωτάνε. Γιατί με το κουκουέ, ρε φίλε. Και βέβαια, οι απαντήσεις σίγουρα θα είναι καταράκτης, αλλά θα σταχυλογήσω 2-3, όχι πολλές, γιατί δεν πρέπει να κουράζω. Πιο σημαντικό, γιατί έρχομαι από το λαό. Είμαι λαός και ο λαός θα σώσει το λαό. Και αυτό είναι μια φυσική συνέχεια αυτού που λεγότανε παλιότερα και τραγουδήθηκε. Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, το ΕΑΜ θα μας σώσει και από τη σκλαβιά. Είμαι με το κουκουέ διότι δεν θέλω το παιδί μου και οι μαθητές μου να ζήσουν χειρότερα από τη ζωή εγώ. Διότι απαιτώ αποκλειστικά δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Διότι απαιτώ την εξασφάλιση της προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού αποκλειστικά με δημόσιες και δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας. Διότι όλοι αξίζουν υποχρεωτικά κοινωνική ασφάλιση. Στο κάτω-κάτω, φίλοι και φίλες, το κουκουέ ποτέ δεν με απογοήτευσε. Όπως είχε γράψει και η Λιάνα Κανέλη, κουκουέ ψηφίζεις, κουκουέ σου βγαίνει. Όχι τα όχι που γίνονται ναι, τα πράσινα που γίνονται γαλάζια, τα ροζ που φοράνε και ένα σιριτάκι μαύρο και όλα τα υπόλοιπα. Το κουκουέ λοιπόν δεν με απογοήτευσε ούτε ακόμα σε εκείνα τα μαύρα χρόνια που είχα τελειώσει, τα φοιτητικά μου χρόνια που τα είχα τελειώσει και έμπαινα κι εγώ στον αγώνα. Του 90 στην εποχή της παλινόρθωσης του Σκότους, διότι τότε μου έδειξε ότι σε αυτή την καινούργια παλιά κοινωνία της Μαυρίλας η υλοποίηση των σχεδίων του μεγάλου κεφαλαίου δεν οδηγεί στην εφημερία του λαού. Είναι ασυμβίβαστα τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με αυτά των εργαζόμενων. Ο υποτιθέμενος ρεαλισμός, η υποταγή, η προσαρμογή στα ελάχιστα, η παρέτηση από τις απαιτήσεις για μια καλύτερη ζωή. Η λογική ότι οι αγώνες δεν βγάζουν σε τίποτα πληρώνεται τελικά πανάκριβα από το λαό και την εργατική τάξη. Οι σε εισαγωγικά αντιδεξιές και αντινεοφιλελεύθερες πολιτικές φρενάρουν την ριζοσπαστικοποίηση και οδηγούν σε απογοήτευση. Και τέλος, η ατομικότητα, με αποκορύφωμα το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, έγιναν το άλοθη των αστικών κυβερνήσεων για το τσάκισμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαι με το κουκουέ διότι το κόμμα μου έδωσε τα εργαλεία για να βαθύσω στο δρόμο της ανατροπής. Και θα περιοριστώ λιγάκι στα εργαλεία που χρησιμοποιώ εγώ στην καθημερινότητά μου. Την περίφημη μπροσούρα που μας έφτιαξε το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών. Την ομιλία και το γράμμα του γραμματέα για την κριτική στο σχέδιο για το νέο ΕΣΥ και το κάλεσμα το σημερινό. Τα εργαλεία αυτά που εξειδικεύουν το πρόγραμμα του κόμματος, ένα πρόγραμμα που δείχνει ότι μπορεί και πρέπει να ανατραπεί ο πραγματικός εχθρός, ο καπιταλισμός, ότι υπάρχει διέξοδος για μια νέα κοινωνία σοσιαλιστική, μια κοινωνία με κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και υπηρεσίες, με επιστημονικότητα και κριτήριο πάντα το κοινωνικό όφελος, το όφελος των πολλών. Σήμερα, σύντροφοι και συντρόφες, ξέρουμε ποιος. Ο λαός, πώς, με ανατροπή, με ποια όπλα, με τα εργαλεία της πρωτοπορίας του κόμματος, πότε, τώρα δεν υπάρχει χρόνος για αυταπάτες, θα οδηγήσει στο σοσιαλισμό, στην πραγματική πρόοδο, όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν, ισότιμα και ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, στην εφαρμογή, αλλά και στον έλεγχό τους, έχοντας την εξουσία στα δικά τους χέρια. Και για να πάω να τελειώσω σιγά σιγά με δύο κομμάτια που τέλος πάντων θα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα, για τα οποία θα μπορούσα να μιλήσω καλύτερα, την πανδημία και για το πανεπιστήμιο. Έτσι, η πανδημία λοιπόν για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται διαφορετικά πράγματα. Ο γραμματέας πριν από λίγες μέρες στη Βουλή τους είπε αν μας ακούγατε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Φυσικά δεν θα μας ακούσουν. Η πανδημία λοιπόν είναι ταξική. Χτυπά σκληρά φτωχούς και ανήμπορους, χτυπά πρόσφυγες, μετανάστες και εργαζόμενους που πάνε στη δουλειά τους μέσα από με κονσερβοκούτια, όπου
Οι δουλειές αυτές είναι σε εισαγωγικά, θα μου επιτρέψετε να πω, προστατευμένες από ελέγχους, με ελάχιστα μέσα προστασίας, και οι δύσμοιροι απομονώνονται σε λίγα τετραγωνικά μαζί με τη φαμίλια τους όταν αρρωσταίνουν, σε αντίθεση με τους κεφαλαιοκράτες που απομονώνονται στους πύργους τους. Η πανδημία, φίλοι και φίλες, δεν αντιμετωπίζεται στις ΜΕΘ και στα νοσοκομεία, αλλά στην κοινότητα, με πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενημέρωση και φροντίδα. Φωτεινά παραδείγματα για μας είναι η αντιμετώπιση της χολέρας κατά την πολιορκία του Στάλιγκραντ και της ευλογιάς στη Μόσχα του 1960 από το Σοβιετικό Σύστημα Υγείας. Το προσωπικό, κατά τη διάρκεια λοιπόν σήμερα της πανδημίας, ξέρουμε ότι όλοι υπηρετούν όλο και λιγότεροι υγειονομικοί και ξοδεύονται όλο και λιγότεροι πόροι. Το γερασμένο προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και μια δεκαετία και όπως το πάνε θα υπηρετούμε σε αναπηρητικά καροσάκια και με οροκαθετήρες. Αν τα εκατομμύρια, υπολόγισα τέλος πάντων με τα λίγα μαθηματικά μου, αν τα εκατομμύρια από τις γνωστές λίστες είχαν δοθεί για πρόσληψη επικουρικών γιατρών, όχι ότι αυτό είναι λύση, θα είχαν μπει να υπηρετήσουν το λαό για 2 χρόνια 1.450 νέοι συνάδελφοι. Θα μπλεκόμασταν μεταξύ μας. Δεν περισσεύει κανένας υγειονομικός στη μάχη. Επιστροφή όλων στον αγώνα με δωρεάν τεστ. Οι επιτάξεις συναδέλφων που ανακοινώνονται, λέει, από σήμερα, από αύριο, από την πρωτοβάθμια υγεία, όχι μόνο δεν λύνουν προβλήματα, αλλά δημιουργούν και άλλα. Προσλήψεις για μόνιμες θέσεις, λοιπόν. Το εμβόλιο, δώρο της επιστήμης για όλους, χωρίς πακτέντες και υπερκέρδη για τις εταιρείες που έτσι κι αλλιώς προπληρώθηκαν από τους λαούς για να τα βγάλουν. Οι κοινωνικοί διαχωρισμοί, παύλα αυτοπατισμοί, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, προσφέρουν στην αστική κυβέρνηση το έδαφος για να περνά στα σιωμηλά και άλλα αντεργατικά και άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Η πανδημία έχει μετατρέψει το ΕΣΥ σε μονοθεματικό. Σήμερα στο νοσοκομείο μου σχεδόν έκλεισα τη μονάδα μου, διότι δεν έχω όργανα, δεν έχω αναλώσιμο. Το ήδη προβληματικό υποχρηματοδοτούμενο σύστημα δεν μπορεί πλέον να προσφέρει στις υπηρεσίες του σε ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID. Με αποτέλεσμα, όπως έχει μετρηθεί σε διάφορες μελέτες, η μη οφειλόμενη στον COVID θνητότητα να έχει μεγαλώσει κατά 20% τουλάχιστον σε σύγκριση με το πριν. Και βέβαια έρχεται η επιβράβευση όσων υπηρετούν στο σύστημα. Η επιβράβευση θα είναι το νέο ΕΣΥ. Με τα ΣΔΙΤ να μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε ανώνυμες εταιρείες, όπου όλοι θα κρίνονται με μέτρο τη συνεισφορά του στην κερδοφορία. Την ίδια στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας καλά κρατεί, λειτουργεί παρασυστατικά, προστατευόμενος, απομυζώντας τους πόρους και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν που ανησυχούμε, αγανακτούμε, δεν συμβιβαζόμαστε με τη σημερινή κατάσταση, αντιστεκόμαστε σε κάθε μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή και αξιολόγηση με κριτήρια άκρως αντιπαιδαγωγικά. Αντιστεκόμαστε στη λεγόμενη αυτονομία της σχολικής μονάδας που οδηγεί σε σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων, αγραμματοσύνη και μαθητές εργαλεία για τα γρανάζια της μηχανής. Αντιστεκόμαστε στα εφιολογήματα ότι 25 είναι καλύτερα από 15. Αντιστεκόμαστε στη λειτουργία πανεπιστημίων σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αναπαραγωγής της καπιταλιστικής οικονομίας και της υπεράσπισης της αστικής ιδεολογίας και της εξουσίας της. Αντιστεκόμαστε στην υπονόμευση της σχέσης πτυχίου-επαγγέλματος στις σύγχρονες ανάγκες ζωής, στις δεξιότητες έναντι της γνώσης για την υπηρεσία των καπιταλιστικών ομίλων, στο Πανεπιστήμιο ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, στις κλειστές πόρτες, στα face control, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στη δημιουργία επιστημόνων μεταναστών. Φίλοι και φίλες, η επίθεση σε βάρος του λαού δεν πρόκειται να σταματήσει. Αν δεν τη σταματήσουμε εμείς, αν δεν οργανώσουμε την αντεπίθεση, οι αγώνες των προηγούμενων χρόνων είναι ο φάρος μας. Χωρίς αυτούς θα ήμασταν πολύ χειρότερα. Τελειώνοντας, με το κουκουέ λοιπόν, διότι είναι εγγύηση για το σήμερα και το αύριο. Το κόμμα έχει σχέδιο, σύγχρονο επαναστατικό επιστημονικό πρόγραμμα που δείχνει τη διέξοδο στους σημερινούς αγώνες για όλα τα εργατικά και τα λαϊκά προβλήματα, αλλά όπως είπε και ο γραμματέας, και τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις σε αυτά. Το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Το ΚΚΕ μας δείχνει, μας λέει και μας κάνει να κατανοήσουμε ότι πλέον δεν πρέπει να έχουμε τις αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας και των σε εισαγωγικά αριστερών που πήραν
και θα πάρουν από το χέρι το έργο της συντήρησης για να το συνεχίζουν προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν διλήμματα σήμερα. Δεν υπάρχουν διλήμματα για την αποτελεσματικότητα του οργανωμένου αγώνα προς την ανατροπή. Τα είπε ωραία ο γραμματέας. Οι ταχυμεταφορείς, οι λιμενεργάτες του Πειραιά και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που αντιστέκονται στην αξιολόγηση δείχνουν τον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.